Καλησπέρα σας. Ρωτήστε ανθρώπους τι θέλουν από το σκύλο τους και μία από τις πιο συχνές απαντήσεις που θα λάβετε είναι να μην τους ταλαιπωρούν στη βόλτα. Στο σημερινό βίντεο θα δούμε λίγο τι είναι η βόλτα, ποια αξεσουάρ πρέπει να χρησιμοποιούμε σε μια βόλτα και πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε τις κατάλληλες συνθήκες έτσι ώστε η βόλτα να είναι απολαυστική και για εμάς αλλά και για το σκύλο μας. Πριν ξεκινήσουμε, ας βεβαιωθούμε πως όλοι καταλαβαίνουμε το ίδιο πράγμα όταν λέμε βόλτα. Για μένα η βόλτα είναι η ελεγχόμενη έξοδος ή μόνο και του σκύλου μας από το σπίτι μας με απότερο σκοπό τη σωματική και πνευματική εκτόνωση. Είναι σημαντικό να καταλάβουμε ότι μιλάμε για ένα ζευγάρι, για τον άνθρωπο δηλαδή και για το σκύλο και μιλάμε και για σωματική αλλά και πνευματική εκτόνωση. Πάμε να δούμε τώρα ποια είναι τα κύρια αξεσουάρ που χρησιμοποιούμε για μια πετυχημένη βόλτα. Αρχικά ξεκινάμε από το περιλένιο ή αλλιώς κολάρο όπως είναι γνωστό, το οποίο επιλέγουμε να είναι πάντα σταθερού μήκους, δηλαδή όταν του ασκείται πίεση να μην αυξομειώνεται ο διαθέσιμος χώρος για το λαιμό του σκύλου, ενώ αν έχει και κάποιο χαλκαδάκι να κρεμάσουμε ένα ταμπελάκι με τα στοιχεία μας, ακόμα καλύτερα. Το επόμενο στοιχείο που σας προτρέπω να χρησιμοποιείτε πάντα σε μία βόλτα είναι το πολύ γνωστό σε όλους μας στιθούρι ή σαμαράκι σκύλου. Αυτό ουσιαστικά συνδέει το σκύλο μας μαζί με τον οδηγό, το λουρί δηλαδή από τον οποίο το κρατάμε. Και έχει το καλό ότι ισοκατανέμει την πίεση στο σώμα και έτσι σε ένα απότομο τράταγμα δεν υπάρχει περίπτωση να δημιουργήσουμε πρόβλημα στο λαιμό, αλλά ούτε και να το στρεσάρουμε. Το τρίτο στοιχείο, το οποίο και βάσει νόμου είναι απαραίτητο να έχουμε πάντα μαζί μας, είναι ο οδηγός ή αλλιώς το πολύ γνωστό σε όλους μας λουρί του σκύλου μας. Αυτό καλό είναι να είναι περίπου 1,8 μέτρα σε μήκος και να είναι σταθερού μήκους, δηλαδή να μην αυξομειώνεται όπως είναι η οδηγή τύπου φλέξη. Γιατί πολλές φορές με έναν τέτοιο οδηγό χάνουμε τον έλεγχο που έχουμε στο σκύλο μας και πολλές φορές καταλήγουμε να δημιουργούμε προβλήματα σε συνανθρώπους μας. Το τέταρτο στοιχείο το οποίο είναι απαραίτητο να έχετε είναι σακουλάκια καθαρσιών. Εμείς με την Έλλη χρησιμοποιούμε σακουλάκια της F-Rated που είναι βιοδιασπόμενα και έχουν και έτσι ένα άρωμα λεβάντας διακριτικό το οποίο εξουδετερώνει όποια κακοσμία, ενώ παράλληλα έχουν αυξημένο πάχος και μας γλιτώνουν από κάποιες δυσάρεστες εκπλήξεις. Τέλος, όταν έχετε ένα σκυλάκι σε εκπαίδευση, είτε είναι κουτάβι, είτε είναι ενήλικο, είτε όταν είστε σε μια περιοχή που υπάρχουν πολλά αδέσποτα, καλό είναι να έχετε ένα πουγγί με λιχουδιές μαζί σας. Στην πρώτη περίπτωση μπορείτε να το αξιοποιήσετε για να επιβραβεύσετε το σκύλο σας για μια θεμητή συμπεριφορά, ενώ στην άλλη περίπτωση, αν έρθουν σκυλιά κατά πάνω σας, μπορείτε να πετάξετε τροφή για να κερδίσετε λίγο χρόνο. Πάμε να δούμε τώρα τα στοιχεία εκείνα τα οποία μπορούμε εμείς να τροποποιήσουμε στη συμπεριφορά μας και στις επιλογές μας σε μία βόλτα και χωρίς ουσιαστικά να κάνουμε μια βηματική προσέγγιση ή να διδάξουμε στο σκύλο μας περπάτημα με χαλαρό λουρί, να βελτιώσουμε σημαντικά την έξοδό μας. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνετε είναι να καταλάβετε πως μια επιτυχημένη βόλτα ξεκινάει πριν καν βγείτε από το σπίτι, τη στιγμή δηλαδή που βάζετε τον οδηγό στο κολάρο ή στο σαμάρι του σκύλου σας. Εκείνη τη στιγμή ο σκύλος σου ενθουσιάζεται. Είναι λοιπόν η πρώτη στιγμή στην οποία πρέπει να του δώσετε μια ευκαιρία να ηρεμήσει και αφού ηρεμήσει να ξεκινήσετε τη βόλτα. Μια βλεμματική επαφή όπως αυτή που βλέπετε στο στιγμιότυπο με την Έλλη, η οποία βασίζεται στην αρχή του Πριμάκ, μας διασφαλίζει ότι ο σκύλος έχει επαφή μαζί μας, ενώ ο σκύλος επιβραβεύεται αφού μόλις μας κοιτάξει του δίνουμε πρόσβαση στο περιβάλλον. Εάν δεν ξέρετε πώς το κάνετε αυτό, μπορείτε να δείτε το βιντεάκι με τη θέτηση όπου τη μαθαίνουμε το όνομά της. Τώρα, αναφορικά με το περιβάλλον που το συζητάμε πολλές φορές, είναι πάρα πολύ σημαντικό να διαλέξετε ένα χώρο όπου ο σκύλος σας νιώθει άνετα. Αν λοιπόν διαλέξετε ένα χώρο με πολλά ερεθίσματα ή με ερεθίσματα τα οποία είναι σε πολύ μεγάλη ένταση, όπως είναι αυτοκίνητα, φορτηγά, άλλα σκυλιά κ.ο.κ., σίγουρα δεν είναι το καλύτερο μέρος για να έχετε μια ήρεμη στάση από τη μεριά του σκύλου σας. Το τελευταίο χαρακτηριστικό, είναι και το πιο σημαντικό μάλιστα, είναι η ταχύτητα της βόλτας. Μία βόλτα πρέπει να είναι πραγματικά αργή και το λέω σε εσάς για να το θυμάμαι και εγώ. Πολλές φορές είτε γιατί είμαστε πιεσμένοι χρονικά είτε γιατί έχουμε το μυαλό μας αλλού, περπατάμε γρήγορα. Μια γρήγορη βόλτα εγκυμονεί δύο κινδύνους. Αρχικά δεν δίνει σε εμάς το χρόνο να ελέγξουμε το περιβάλλον του σκύλου, ενώ από τη μεριά του σκύλου μας χάνεται η επαφή και η ισορροπία που έχει με τα ερεθίσματα που έρχεται σε επαφή. Άρα λοιπόν ένας σκύλος που τρέχει σίγουρα δεν προλαβαίνει να μυρίσει, να κοινωνικοποιηθεί, να αλληλεπιδράσει με όλα αυτά που υπάρχουν στον έξω κόσμο.
Η σωματική εκτόνωση του σκύλου μας είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο, το οποίο πραγματικά θα μπορούσαμε να το συζητάμε για ώρες. Εντάχει να σας πω ότι ναι, είναι απαραίτητο. Απ' την άλλη όμως πρέπει να το κάνουμε με έναν τρόπο που δεν δημιουργεί προβλήματα στους ανθρώπους μας και σίγουρα δεν δημιουργεί προβλήματα σε άλλους ιδιοκτήτες σκύλων. Μπορείτε να αξιοποιήσετε έναν ημάντα 15-20 μέτρων, τον οποίο τον ασφαλίσετε στο στιθούρι και όχι στο κολάρι του σκύλου για λόγους ασφάλειας, και μπορείτε να δώσετε έτσι στο σκύλο σας τον απαραίτητο χώρο για να τρέξει, να εκτονωθεί ή να παίξει με τον μπαλάκι ή ό,τι άλλο κάνετε. Εάν επιλέξετε να λύσετε το σκύλο σας, καταλαβαίνω γιατί θα το κάνετε, αλλά θα πρέπει να διασφαλίσετε αρχικά ότι ο σκύλος σας είναι αρκετά εκπαιδευμένος, ώστε να επιστρέψει πίσω να τον καλέσετε με την πρώτη, ότι ο σκύλος σας δεν ασχολείται με άλλα ρεθίσματα, δηλαδή όταν θα δει έναν άλλο σκύλο δεν θα σας αφήσει για να πάει στον άλλο σκύλο, ότι δεν θα είναι παρεμβατικός σε ανθρώπους που απλά μπορεί να τυχάνει να περνάνε από εκείνον τον χώρο και ότι έχετε μια γενικότερα πάρα πολύ καλή επαφή μαζί του. Εγώ προσωπικά όταν λύνω την Έλλη το κάνω με πολύ μεγάλη προσοχή, το κάνω ώρες που δεν θα δημιουργήσουν πρόβλημα, δηλαδή είναι πολύ νωρίς το πρωί ή το μεσημέρι που οι περισσότεροι σκύλοι είναι στα σπίτια τους, ενώ επιλέγω και μέρες που ο καιρός δεν είναι καλός γιατί περιορίζονται ακόμα παραπάνω τα σκυλάκια που είναι στο πάρκο. Μόλις δω κάποιον ο οποίος πλησιάζει, αμέσως θα τη δέσω, όχι γιατί η Έλλη θα ασχοληθεί μαζί του, αλλά γιατί δεν θέλω ένας άνθρωπος που μπορεί να θέλει να περάσει από εκείνο το μέρος όπου παίζουμε, να στρεσαριστεί, να αγχωθεί και να μπει στη διαδικασία να σκεφτεί αν ο σκύλος είναι εκπαιδευμένος, πόσο εκπαιδευμένος είναι, αν θα τον ενοχλήσει και αν θα του δημιουργήσει κάποιο πρόβλημα. Θεωρώ ότι η βόλτα είναι μια εξαιρετική ευκαιρία που έχουμε για να κάνουμε πράγματα από κοινού με το σκύλο μας. Και θεωρώ ότι έχει υπερεκτιμηθεί λίγο η έννοια της σωματικής εκτόνωσης. Μπορείτε να εκτονώσετε το σκύλο σας παίζοντας μαζί του ή κάνοντας ένα ελαφρύ τζόκινγκ ενώ είναι δεμένο στο λουρί ή ακόμα κάνοντας λίγο εκπαίδευση όπως κάνουμε εμείς κάθε φορά που βγαίνουμε έξω με την Έλλη. Κάποια στιγμή θα ακολουθήσει ένα βίντεο με βηματική προσέγγιση για το πώς να μάθετε στο σκύλο σας περπάτημα με χαλαρό λουρί. Αλλά πιστέψτε με πως εκείνο το βίντεο είναι άχρηστο εάν δεν έχετε καταλάβει αυτά τα οποία συζητήσαμε σήμερα εδώ. Αν σας αρέσει το περιεχόμενο του καναλιού, μπορείτε να κάνετε like σε όποιο βίντεο σας αρέσει ή και subscribe για να μαθαίνετε πρώτα τα τελευταία βίντεο που αναρτούμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.